Σε λίγες εβδομάδες θα παρακολουθήσουμε τις προσπάθειες των μελών της εθνικής μας ομάδας στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Μέχρι να φτάσουν όμως εκεί, έχει προηγηθεί ένα μακρύ και δύσκολο ταξίδι. Πώς είναι αυτή η μοναχική πορεία πίσω από τα φώτα, πώς διαχειρίζονται όχι μόνο τη σωματική κόπωση, αλλά και τη μονοτονία της προπόνησης, τι τους δίνει κίνητρο και τι δοκιμάζει την ψυχική τους αντοχή. Η 27χρονη Δώρα Κουντούρα είναι ξυφομάχος στο αγώνισμα της Πάθης, με πολλές διακρίσεις σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. Προετοιμάζεται αυτές τις ημέρες για τη δεύτερη συμμετοχή της σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Η τακτική είναι ένα βασικό κομμάτι της ξυφασκίας, το να μελετάς τον αντίπαλο και να ξέρεις ποια είναι τα δυνατά του και τα δύναμά του σημεία. Αλλά για μένα ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι είναι η προσαρμοστικότητα. Γιατί όπως εσύ μελετάς τον αντίπαλο, έτσι και αυτός μελετάει εσένα. Οπότε τη στιγμή που θα δείξει ότι ξέρει τις αδυναμίες σου, πρέπει να είσαι έτοιμος να προσαρμοστείς για να μπορέσεις να επικρατήσεις τον αγώνα. Εκείνη τη στιγμή εσύ μπλοφάρεις, είναι ένα παιχνίδι του μυαλού που παίζεις. Ναι, είναι μια κλασική τακτική το να προσπαθήσεις να δείξεις κάτι άλλο στον αντίπαλο ενώ θες να κάνεις κάτι άλλο. Η ξυφασκία είναι ένα πολυδιάστατο άθλημα. Υπάρχουν απαιτήσεις και ψυχολογικές και σωματικές. Γιατί ένας αθλητής δεν αρκεί να έρχεται προπόνηση, πρέπει να έρχεται κάθε μέρα και να πρέπει να ξεπερνάει τον εαυτό του και να δίνει το 100% του. Αυτό έχει κάποιες πνευματικές δυσκολίες, γιατί πρέπει να είσαι εδώ, πρέπει να χτίσεις τη ζωή σου έτσι ώστε να είσαι ήρεμος για να μπορείς να είσαι αποδοτικός στην προπόνησή σου ψυχολογικά. Και μετά όλες οι σωματικές απαιτήσεις που έχει το άθλημα, οι οποίες έχουν να κάνουν με το να τρεφείς σωστά, με το να έχεις τη φυσιοθεραπευτή σου, με το να κάνεις τη σωστή σου ενδυνάμωση. Μετά πώς τη διαχειρίζεσαι? Πίστευα μικρότερη ότι όσο περνά τα χρόνια θα αρχίσει να φεύγει αυτός ο κόμπος στο στομάχι κάθε φορά που χάνω. Δυστυχώς αυτός ο κόμπος δεν φεύγει, αλλά τουλάχιστον μετά από τόσα χρόνια όταν αποκτάς και μια εμπειρία εκλογικεύεις κάποια πράγματα, αποδομείς κάποια πράγματα, οπότε ξέρεις ότι είναι μέρος της διαδικασίας. Δεν γίνεται πάντα να κερδίζεις, το ξέρεις αυτό από μικρή. Απλά αυτή η αίσθηση πιστεύω ότι θα είναι λιγότερη. Τι διαχειρίζουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Είναι μέρος της νίκης. Δεν είναι το αντίθετο της νίκης, είναι μέρος της νίκης η ήττα. Στη Δώρα, ποια είναι τα στοιχεία που έχετε δει εσείς ως προπονητής, που την κάνουν να ξεχωρίζει? Η Δώρα από την αρχή έδειξε τα στοιχεία του χαρακτήρα της, πόσο πολύ πειθαρχημένη είναι, πόσο πολύ δυνατό χαρακτήρα έχει, πόσο πολύ πείσμα έχει, πόσο πολύ διάθεση να μάθει από την ήττα της. Πώς πρέπει ένας αθλητής να αντιδρά όταν χάνει? Όταν έρχεται μία ήττα και έχεις δουλέψει πάρα πολύ για την νίκη, εννοείται ότι θα έχεις ένα κόμπο στο μάχη σου. Εάν δεν έχεις αυτόν τον κόμπο, σημαίνει ότι έχεις πάψει να ενδιαφέρεσαι πια τόσο πολύ, να σε νοιάζει πια τόσο πολύ. Έχει φύγει πιθανώς η σπίθα που έχεις μέσα σου. Ποια είναι η λεπτή γραμμή ώστε αυτό το αίσθημα να μην σε κυριεύσει, ώστε μία αποτυχία να μην σε κρατήσει πίσω? Γι' αυτό ξεχωρίζουν οι αθλητές που είναι σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Ακριβώς αυτή τη λεπτή γραμμή που ορίζει ο καθένας δεν περνάνε. Είναι πάρα πολλοί αθλητές οι οποίοι δεν μπορούν να το χειριστούν αυτό και η ήττα τους παίρνει από κάτω και δεν μπορούν να ξανασηκωθούν. Ο υψηλός αθλητισμός είναι 50% ψυχολογία και το άλλο 50% είναι η προπόνηση. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχεις δουλέψει πάρα πολύ θα βγει αυτό και σε αποτέλεσμα.